Θα το αξίζω. Θα σας πω μόνο πάρα πάρα πολύ γρήγορα τη διαδρομή ενός κοριτσόπουλου της υποφαινομένης. Πριν 45-50 χρόνια, μια φοιτήτρια, ψάχνοντας της μαμικής, ψάχνοντας και αναρωτώμενη τι θα κάνει, κάτι που να την εκφράζει, κάτι που να τα αγαπάει πολύ, αποφάσισε μέσα σε μια νύχτα να γίνει ηθοποιός. Δύο ήταν οι βαθιές μου επιθυμίες. Το κίνητρό μου η αγάπη και οι επιθυμίες μου ήταν δύο. Να σκάψω βαθιά τον εαυτό μου, γιατί είναι κάτι που τον άνθρωπο αυτό με χαράζει, με έχει χαράξει τη ζωή μου. Για να δω τι θα βρω εκεί μέσα, τι άσχημο, να το φτιάξω αν μπορώ, τι όμορφο να το προσφέρω, αν μπορώ και να το παλέψω. Μία επιθυμία και η άλλη, ό,τι βρω καλό μέσα μου, να το προσφέρω. Αυτές ήταν οι δυο μου επιθυμίες. Πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, όσα σας είπα, και εξακολουθούν να περνάνε, με ευκολίες, δυσκολίες, γονατίσματα, σηκώματα, απογοητεύσεις, ελπίδες, πείσμα, υπομονή, επιθυμίες, αδικίες, θόνο, αγάπη, όλα αυτά που έχουμε και έχετε όλοι στη διαδρομή σας. Και θα φτάσω στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν ευχαριστώ όλους εσάς για τη σημερινή βραδιά. Μου αποδεικνύει ότι αυτές οι δύο επιθυμίες, αποφάσεις εκείνου του Κοριτσόπουλου ήταν σωστές. Και θέλω να σας πω κάτι. Ευχαριστώ όλους τους